Μέσα στο σπίτι όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα, τι σε ώθησε να μην το πεις αρχικά, τι σε ώθησε να το πεις τελικά και τι ακριβώς συνέβη με όλη αυτή την ιστορία στο σπίτι? Είχαμε μια συζήτηση, ήμασταν η Ειρήνη Ερμίδου, η Αμανατίδου, η Καζαριάν, η Μαριάννη Πενέσκη και η Ξανθούλα. Και μου είχε πει η Ειρήνη Ερμίδου να το πω, γιατί θεωρεί ότι από τη στιγμή που είναι για μια θέση και έχουν στενέψει τόσο πολύ τα περιθώρια, ότι για αυτή τη θέση πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Όμως... Αυτό το είπε η Ειρήνη η Ερμίδου. Ναι, μου λέει ότι αυτή θα το έλεγε στη θέση μου. Οπότε γι' αυτό το είπαμε και στις κάμερες, αλλά δεν ήθελα να το πω στην επιτροπή, γιατί δεν θα ένιωθα καλά μετά. Και εντάξει, μπορεί και να μην κέρδιζα και κάτι, να μην έφευγε η Μικαέλα επειδή άλλαξε μία μπλούζα, γιατί δεν άλλαξε και όλο της το look στο κάτω-κάτω. Μάλιστα. Με την Ερμίδου τι συμβαίνει? Με την Ειρήνη. Παρόλο που μου λέει συνέχεια ότι με συμπαθεί και όντως τον τελευταίο καιρό είχαμε έρθει και κοντά κάπως. Από τα πολλά θετικά σχόλια που τις έκαναν οι κριτές, νομίζω ότι λίγο είχε πάρει τα πάνω της, είχε αλλάξει ο χαρακτήρας της και έλεγε, έβλεπε τον εαυτό της σαν την καλύτερη εκεί μέσα. Και ήταν και πιο επιθετική με την Αμανατίδου και τώρα τελευταία και την Ξανθούλα λίγο. Και σε μένα, δεν ξέρω, μου είχε κάνει και αυτή την επίθεση με τα ρούχα, μου είχε πει ότι αυτό που φοράει είναι σαν πιτζάμα. Εντάξει, δεν την παρεξηγώ γιατί είναι μικρή, απλά νομίζει ότι αυτό που λέει... Καλά, πόσο μικρή, τι εννοείς? Είναι 19. Και εσύ 24. Είμαι λίγο μεγαλύτερη. Δηλαδή, να ήσουν εσύ 75 και να ήταν 13, να το καταλάβω, αλλά θέλω να πω 19 με 24 δεν είναι και μεγάλη διαφορά, όχι? Εντάξει, όμως χρόνο με το χρόνο οριμάζουμε και η Ειρήνη, εντάξει, τώρα βγήκε από την εφηβεία. Μπορεί να και εγώ, όταν ήμουν 18-19, νόμιζα ότι αυτό που λέω είναι πάντα το σωστό και δεν υπάρχει άλλη άποψη. Αλλά νομίζω ότι τα λέει με έναν τρόπο προσβλητικό. Δεν σημαίνει ότι δεν λέει το σωστό, απλά ίσως το λέει με λάθος τρόπο. Μάλιστα. Άρα αναγνωρίζω ότι μπορεί να έχει δίκιο η Ερμίδου. Μερικές φορές ναι, απλά τα λέει με άσχημο τρόπο και προσβάλλει πολλές φορές. Αυτό δεν είναι καλό τους ή άλλους? Βέβαια, ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, να το πω και αυτό. Έχει ζητήσει? Ναι, από μένα ναι, γιατί δεν ήθελε να έχουμε άσχημες σχέσεις μεταξύ μας. Α, μισό λεπτό, αυτό που λες είναι σημαντικό. Έχει υπάρξει έτσι, ας πούμε, όχι ευγενής ή αγενής και με άλλα κορίτσια? Ναι, η αλήθεια είναι ότι μίλαγε λίγο απότομα στην Άννα την Αμανατίδου, παρόλο που έμεναν μαζί στο ίδιο δωμάτιο και τα πήγαιναν καλά. Απλά ήταν λίγο απότομη με την Άννα. Όμως η Άννα είναι πιο ευαίσθητη και τα έπαιρνε πολύ βαριά και στεναχωριόταν συνέχεια και μου έλεγε «Δεν μπορώ, θέλω να φύγω πολλές φορές». Η Άννα τώρα το λέει. Ναι. Ξέρεις τι, αυτό έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με το σημερινό επεισόδιο, μάλλον με το χθεσινό επεισόδιο που εμείς σήμερα σχολιάσαμε στην εκπομπή, ότι είπε η Μικαέλα ότι υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην Ερμίδου και στην Αμανατίδου, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει φανεί ποτέ μπροστά στις κάμερες. Ισχύει πράγματι αυτό δηλαδή? Η αλήθεια είναι ότι μετά την αποχώρηση της Γαριφαλιάς και εγώ παρατήρησα ότι τα κορίτσια δεν ήταν τόσο κοντά και είχα ρωτήσει την Άννα και μου λέει ότι ποτέ πραγματικά δεν ήταν με την Ειρήνη, γιατί η Ειρήνη είναι πιο αυθόρμητη, πιο αντίθεση, ενώ η Άννα είναι πιο συναισθηματική και τα παίρνει πολύ βαριά τα σχόλια της Ειρήνης. Οπότε είχε αποφασίσει και η Άννα να κρατήσει μια πιο ουδέτερη στάση απέναντι στην Ειρήνη για να είναι καλά και να μην χρειάζεται να μαλώνουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μου λέει θα την κάνεις. Απλώς έχεις έναν τρόπο. Είσαι πολύ ευθύς. Έχεις αυτό το γατουλέ. Το ωραίο. Πάντα αυτό δεν φεύγει. Το γλυκό ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να σου κάνουμε τόση ώρα ερωτήσεις και την είδες να κομπιάζει πουθενά. Όχι, ήρεμη και ωραία και καλή ενέργεια. Και τάκ, τάκ, τάκ. Λέει ό,τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε στην τριάδα της φωτιάς.